Σε κλίμα βαθιάς θρησκευτικής κατάνοιξης, πλήθος κόσμου παρακολούθησε το μεσημέρι την ακολουθία του επιταφείου θρήνου στο Δημοτικό Κημητήριο του Βόλου. Μετά από 2 χρόνια περιορισμών και απαγορεύσεων, η παρουσία των πιστών στην κορύφωση του Θείου Δράματος ήταν εντυπωσιακή, με τον Μητροπολίτη Δημητριάδος Ιγνάτιο που χωροστάτησε στην ακολουθία και στην περιφορά του επιταφείου που ακολούθησε να επισημαίνει τη σημασία της συμμετοχής του κόσμου και να στέλνει το δικό του μήνυμα για την πιο πένθυμη ημέρα της Ορθοδοξίας. Είμαστε εδώ και πάλι στο κημητήριο εδώ που έχουμε να αποθέσει πολύ πόνο αυτά τα τελευταία χρόνια, αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ ήρθαν άνθρωποι που κίδευσαν τους δικούς τους ανθρώπους χωρίς καν να μπορούν να τους έχουν δει τις τελευταίες ώρες της ζωής τους. Και είμαστε όμως πάλι όλοι εδώ ενωμένοι και ελπίζουμε να είναι αυτό μια καινούρια αρχή για να εορτάζουμε και πάλι όπως η παράδοσή μας θέλει. Εδώ σε αυτόν τον τόπο κατανοούμε οι άνθρωποι πόσο εφήμεροι είμαστε, αλλά ταυτόχρονα πόσο η Ανάσταση του Χριστού μας γεμίζει με την ελπίδα και τη βεβαιότητα της Κυρίας Αναστάσεως. Σίγουροι ότι κάποια στιγμή θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Για την ώρα δοξάζουμε το Θεό για όσους κρατήσαμε την υγεία και την ενότητά μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Χριστός που σε λίγες ώρες θα αναστηθεί θα είναι αυτός που θα δώσει και πάλι την ειρήνη στον κόσμο, τη γαλήνη στις ψυχές των ανθρώπων, θα απαλύνει τον πόνο και θα μας δώσει την ελπίδα για το μέλλον. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή Ανάσταση σε όλους. Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι ξεκίνησε η περιφορά του επιταφείου στο Δημοτικό Κημητήριο με τη Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου να παιανίζει πένθυμα εμβατήρια και τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών της περιοχής μαζί με τον κόσμο να ακολουθούν. Η πομπή πέρασε από πολλά ταφικά τετράγωνα όπου χιλιάδες πολίτες ήταν στα μνημεία των αγαπημένων τους προσώπων που έφυγαν από τη ζωή.